Βαρεθήκαμε να τρώμε ζυμαρικά κάθε μέρα. Μακαρόνια, 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 τίποτα δηλαδή. Τα απολύτως απαραίτητα ψωνίζουν πλέον οι καταναλωτές, καθώς η ανατιμήση στα ράφια των σούπερ μάρκετ έχει κάνει πολλά τρόφιμα πλησίαστα. Έχουν ανέβει πάρα πολύ. Εντάξει, επειδή ερχόμαστε κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ, βλέπουμε ότι είναι τελείως διαφορετικά όλα. Παίρνουμε λιγότερες ποσότητες από ό,τι θα παίρναμε συνήθως. Το 2023 ξεκίνησε όπως έκλεισε και το 2022, με αυξήσεις δηλαδή σε βασικά προϊόντα. Ενδεικτικά, το γάλα βαπορέ αυξήθηκε κατά 21% τον Ιανουάριο σε σχέση με τον Δεκέμβριο, το ψωμί του τόστ κατά 17% και η μαργαρίνη κατά 61%. Βρισκόμαστε στο 19ο μήνα των ανατιμήσεων των τροφίμων και των προϊόντων πρώτης ανάγκης. Τα νοικοκυριά αλλάζουν τις διατροφικές τους συνήθειες, αντικαθιστώντας κάποια είδη τροφίμων με φθηνότερα, ενώ πλέον τα καρότσια δεν γεμίζουν. Φέτα έχει φτάσει στο προχώρητο. Και τι παίρνει? Υποπροϊόντα. Όλα ανεβαίνουν συνέχεια. Έτσι, 1 ευρώ, 80 λεπτά. Οι εκτιμήσεις για το επόμενο διάστημα είναι αποθαρρυντικές. Οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, αλλά με πιο ολελογισμένο πλέον τρόπο. Δεν υπάρχει κανένα οικονομικό μέτρο που να μπορεί να μηδενίσει τον πληθωρισμό. Την ίδια ώρα, παρά τις φουσκωμένες κρατικές επιδοτήσεις, το ενεργειακό κόστος συνεχίζει να καίει τα νοικοκυριά. Με το 86% των Ελλήνων να δηλώνει στο Ευρωβαρόμετρο ότι αδυνατεί να πληρώσει τους λογαριασμούς. Το ενεργειακό θα μας απασχολήσει άλλα 2 χρόνια τουλάχιστον. Όσο μας απασχολεί το ενεργειακό, θα έχουμε ανατιμήσεις. Η αποκλιμάκωση των τιμών του αερίου με το μέσο όρο του Ιανουαρίου να σημειώνει βουτιά 40% σε σχέση με το Δεκέμβριο, ανοίγει παράθυρο αισιοδοξίας για μείωση και της χονδρικής του ρεύματος από το Φεβρουάριο, με την ανασφάλεια ωστόσο στους καταναλωτές και την αγορά να συνεχίζει να χτυπά κόκκινο.